Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια συντονισμένη προσπάθεια από συγκεκριμένους παράγοντες και συγκεκριμένα κέντρα, θέλετε, που τους συμφέρει να μην προχωρήσει η αποκλιμάκωση των συντάξεων, στο να επιτεθούν στον ίδιο το θεσμό της fast track απονομής σύνταξης. Και τι εννοώ. Είναι ουσιαστικά κάποιες ενώσεις συνταξιούχων, οι οποίες αναφέρονται άμεσα σε κόμματα της αντιπολίτευσης και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, και κάποιοι συγκεκριμένοι εργατολόγοι, συγκεκριμένοι, δεν μιλάω στο σύνολο, με δικηγορικά γραφεία ετών, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζούσαν και πλούτιζαν, πολλοί από αυτούς, από την μη έγκυρη έκδοση των συντάξεων. Δηλαδή, το βασικό τους έσοδο ήταν η αδυναμία του ΕΦΚΑ να μπορέσει να εκδώσει εγκαίρως αυτές τις συντάξεις. Τώρα λοιπόν που εκδίδουμε εγκαίρως αυτές τις συντάξεις, τώρα που βγάλαμε 225.000 συντάξεις το 2021, τώρα που βγάλαμε 30.000 συντάξεις μόνο μέσα στο Μάιο, τώρα που έχουμε μείνει με 67.000 εκκρεμότητες τη στιγμή που πέρσι τέτοια εποχή είχαμε 170.000 εκκρεμότητες, βρήκανε κάτι άλλο να ασχοληθούν. Τι μας λένε λοιπόν πλέον, τώρα που βλέπουν ότι οι συντάξεις βγαίνουν και εντός του καλοκαιριού θα έχουν μηδενιστεί? Α, όχι, δεν βγάζετε σωστά τις συντάξεις. Οι συντάξεις είναι γεμάτες λάθη. Άρα, ελάτε εδώ πάλι οι γνωστοί πελάτες, δηλαδή οι άμυροι, φοβισμένοι από το σύστημα, ασφαλισμένοι, ελάτε σε εμάς τα δικηγορικά γραφεία για να σας κάνουμε και την ένσταση και να σας τρέξουμε την υπόθεση. Εκεί λοιπόν που είχαν μέχρι πρότινος να τρέχουν υποθέσεις για έκδοση συντάξεων και μάλιστα με γρηγορόσημο, γιατί είχαν προσβάσεις μέσα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Τώρα λοιπόν αυτό καταργείται το σύστημα, αναγκαστικά αυτό το παρασύστημα στην ουσία, και προσπαθούν να το αντικαταστήσουν με ένα νέο παρασύστημα ενστάσεων. Αυτό πάει να γίνει τώρα στην ουσία. Η απάντηση του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, λίγο πολύ και η Ειρήνη και ο Γιώργος την περιγράψανε πολύ σωστά, είναι ότι οι συντάξεις fast track έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και τι λένε? Δίνουμε με τα ελάχιστα δεδομένα που έχουμε και στο ψηφιακό μας σύστημα στον ΕΦΚΑ και όσα μας προσκομίσει ο ασφαλισμένος, την σύνταξη άμεσα εντός 4 μηνών, κοντεύει, πλησιάζει και ξεπερνάει το 80 με 90% του ποσού που θα ελάμβανε κάποιος αν καθόμασταν 3 χρόνια για να ψηρίσουμε τη Μαϊμού στην ουσία. Και λέμε στη συνέχεια, σε συμπληρωματικούς ελέγχους που θα γίνουν εν ευθέτω χρόνο, θα κάνουμε εκείνη την ταύτιση των στοιχείων και σε περίπτωση που προκύψει παραπάνω σύνταξη θα τη δώσουμε αναδρομικά ή λιγότερη σύνταξη θα κάνουμε παρακράτηση. Αυτό το οποίο, αυτό λέμε στην ουσία. Έρχονται λοιπόν με διάφορα παραδείγματα αυτοί οι εργατολόγοι που σας περιέγραψα, τα διανέμουν στα κοινωνικά δίκτυα και στις εφημερίδες και στα περιοδικά και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και τι μας λένε, βγαίνουν με λάθη οι συντάξεις. Βγαίνουν με λάθη γιατί δεν υπολογίζονται στο 100% προφανώς. Αυτό εννοούν. Αλλά δεν θέλουν να το πούν.